άτομα και ιδιότητα. Γιάννης Δήμκας, πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στο ΜΟΑΣΤΕ. Συνεχίζω την κινητοποίηση, κύριε Δήμκα. Φαίνεται πως δεν τα έχετε βρει ακόμα με τη διοίκηση. Με τη διοίκηση τα έχουμε βρει. Τα προβλήματα όλα θεωρητικά είναι λυμένα. Όλοι αναγνωρίζουν το δίκιο των αιτημάτων μας. Δυστυχώς όμως κανένας δεν κάνει τίποτα για να οριστικοποιηθούν. Έκτος μήνας χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας, μια συλλογική σύμβαση εργασίας υπονημένη από τα τέλη Δεκεμβρίου. Τρίτος μήνας χωρίς αντικοινάκη επιδόματα σε θέσεις ευθύνης, που όλοι αναγνωρίζουν ότι πρέπει να τα παίρνουν όπως τα παίρνουν όλοι οι συνάδελφοι στους αντίστοιχους φορείς στις υπόλοιπες κοινωνίες. Τρίτος μήνας χωρίς τροπολογία, γιατί ξανατονίζω τα επιδόματα αυτά που παίρναμε από την ένταξή μας στο νέο μισθολόγιο τα αναζητούν και πίσω. Τρίτος μήνας χωρίς νομοθετική ρύθμιση. Κάποτε πρέπει επιτέλους να καταλάβουν ότι με λόγια δεν βρίσκονται λύσεις στα προβλήματα. Άρα με το Υπουργείο είναι το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζουμε, και η συλλογική σύμβαση εργασίας είναι στο Υπουργείο Οικονομικών εδώ τουλάχιστον 1,5 μήνα. Γιατί έκανε 4 μήνες περίπου να φύγει από το Υπουργείο Μεταφορών για να πάει για έκκληση στο Υπουργείο Οικονομικών. Όπως οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, εχθές μάθαμε ότι έχουν υπογραφεί μόνο από τον Υπουργό Μεταφορών. Και είναι πλέον για υπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών. Δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις που δεν θέλανε πάνω από 15 μέρες να εκδοθούν, είμαστε ήδη στον τρίτο μήνα. Είχατε κάποιες επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία? Εχθές υπήρξε μια επαφή με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταφορών, όπου ξαναείπα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτά που ακούμε από το Μάρτιο, ότι μέσα στο μήνα λύνονται τα προβλήματα, τα ακούσαμε για μια ακόμα φορά και έχουμε φτάσει ήδη Ιούνιο. Κάθε φορά, κάθε επικοινωνία που υπάρχει, έχουμε πάει και στην Αθήνα στο Υπουργείο τουλάχιστον 2-3 φορές από τότε. Δώστε μας ένα μήνα καιρό. Ο ένας μήνας καιρός έχουμε φτάσει στους 6 μήνες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κοροϊδία. Και 15 Ιουνίου 24 ώρες. 15 Ιουνίου 24 ώρες. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη μέρα θα υπάρξει προσωπικό ασφαλεία σε όλες τις γραμμές, αλλά τα λεωφορεία που εργάζονται στη γραμμή 52 που εξυπηρετούν τα ΤΕΗ θα εργαστούν κανονικά όλα και όλα.